Συνολικά πέντε άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της πόλης και σε άλλη κλινική μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα από 40 άτομα, ασθενεί και νοσηλευτικό προσωπικό, απομακρύνθηκαν από την πυροσβεστική και οδηγήθηκαν σε ασφαλείς χώρου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του συντονιστή πυροσβεστικών επιχειρήσεων Κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υποστράτηγου Δημήτρη Καρασαβίδη, ο συναγερμό στην πυροσβεστική σήμανε στι 8:43 το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον ημιόροφο τη ιδιωτική κλινική και συγκεκριμένα στη μονάδα αποστήρωση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην κλινική, βρίσκονταν περί 150 άτομα. Τέσσερα άτομα αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, στα οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μία νεαρή εγκυμονούσα, η οποία είχε προγραμματιστεί να γεννήσει με πρόκληση το κετού, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο Γενικός Διευθυντής της Βιοκλινικής, ο Ιωάννης Βλασσόπουλος, ανέφερε πως η πυρκαγιά στην ιδιωτική κλινική επί της οδού φαίνεται πως ξεκίνησε από μονάδα κλιματισμού.